Το παράθυρόν του, του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Ή το φοβερόν δυστύχημα δι' αυτόν, κι όμως του το ανήγγυλαν ως το απλούστερον πράγμα του κόσμου. Ο γειτονάς μας θα σηκώσει το σπίτι του και θα σου κλείσει το παράθυρο. Το παράθυρόν του, μικρών παράθυρων με λευκά διανθή παραπετάσματα, με πράσινα δρύφακτα, βλέπων από του ύψους του προς την θάλασσαν. Κανέν των άλλων δύο του δωματίου του δεν ηγάπα ως αυτό ο ποιητής. Και είχε δίκαιον. Από τον άλλον δεν έβλεπε παρά ένα στενόν και ρυπαρόν δρόμον. Στέγας ατάκτος υπερκειμένας αλλήλων. Οπισθίας πλευράς οικειών ιδεχθείς. Και εις το βάθος εν βουνών τεφρών, ξηρών, βαρύ, αποκρύπτων την θέαν του ουρανού. Ενώ του ναντίον η αναπεπταμένη θέα του ηγαπημένου παραθύρου εξήλυσε τα στελκτικοτέρα σκαλονάς. Παρ' αυτό είχεν εστημένην την κλίνην του και το τραπέζιόν του. Τη νύχτα κατακεκλημένος η γάπα να διακρίνει δια των κενών των δρυφάκτων σε λαγίζοντας τους αστέρας, και την ημέραν ζητών παρά το τραπέζιον την γνώση και την έμπνευση. Η γάπα να στρέφει όμα ρεμβών προς την γλαυκή έκταση της θαλάσσης, εις τον εδρόσιζεν η άβρα ή τον ελίκνιζεν ο μεμακρισμένος θρούς των κυμάτων, και προς το κιάνεον του ουρανού με τον ανοιχτόν ορίζοντα κατερχόμενον επί των αποτάτων ιοχρώων βουνών. Και ο Σάκης έκυπτε μεταξύ των δύο ανθοδόχων του βάθρου, επεσκόπη απάκρου εις άκρον την ευρίαν οδόν, την λευκήν και πολύτυρβον παραλίαν, τον λιμένα ενώ εφαίνεται η συμπεπλεγμένη μάζα των ιστών, το αρχαίων ενετικών φρούριων, χαλκόχρουν με πρασίνας υπορίας, από τον επάλξεων του οποίου εκυμάτιζε μια σημαία και έφθανον αραιή ήχη σάλπιγκος. Και εκείθεν την ωραιοτέραν όψην της πόλεως, υποκαταφύτους λόφους, χρυσουμένην υπό του ηλίου και κατοπτριζωμένην εις τα ήρεμα ύδατα. Έπειτα, από του παραθύρου τούτου, τον ενεθουσίαζεν η ιδέα του ύψους του. Πτωχός ποιητής, ενόμιζεν εαυτόν και χωρισμένον των λοιπών μελανών ανθρωπαρίων, τα οποία έβλεπε μακρόθεν εργαζόμενα επί της παραλίας, ως εν το ιερό αναχωρητηρίο της μουσης, ερώμενων πλησιεστέρων προς τα σγλαυκάς χώρας του ιδανικού και των ονείρων. Και όμως τον περικύκλου ή μάλλον καταθλιπτική πεζότης. Το πλησίον του δωμάτιον, σκοτεινών πάντοτε και αποπνέων παράξενων οσμήν, ή το πλήρες βαρελίων σαχάρεως και σάκων καφέ, εκ των ειδών τα οποία εμπορεύεται ο πατήρ του. Από ένα άλλο δωμάτιον έφθανεν ο κρότος της μηχανής της μητρός του, δις έραπτε κάτω τα ασπρόρουχα της οικογενείας. Ονομάζεται Πέτρος, πεζότατον όνομα. Υπενθυμίζον εις αυτόν αμέσως των νουνών του, ένας μυρναίων νοικοκύριν, με ρεδιγκόταν κλειστήν και με φέση. Είχεν ένα μεγαλύτερον αδερφόν, πολύ χιδαίων, ηρωνία πεζοτάτη να καλείται αυτός Κίμων, ο οποίος δεν εγνώριζε τίποτε άλλο παρά να κρατεί τα βιβλία του πατρός του, να πηγαίνει συχνά εις το κυνήγιον και να διακόπτει συχνότερα τα όνειρα του αδελφού του με βαναυσοτάτας βλασφημίας. Και εν το μέσο όλης αυτής της πεζότητος, εν μόνον είχεν ο ποιητής καταφύγιον, ήσυχον και ασφαλές, το δωμάτιόν του με το εξαίσιον εκείνο παράθυρον. Εδώ διημέρευε, λησμονών όλους και όλα,
πλήρης ιδανικού, αναπλάσσοντα όνειρά του. Αχ, και ποιος εκ των σήμερων ψυχρών και θετικών δεν διήλθε μίαν τιάφτην εποχήν εν τη ζωή του. Ή το ακόμη η ηλικία καθήν εξελάμβανεν ως μόνιμον ποιητικήν φλόγα τας παροδικάς της νεότητος εξάρσης, καθήν ενόμιζεν ότι με τους στίχους του θα είναι μόρφου των κόσμων και ότι ήρκη μόνον να γράφει δια να εισέλθει στο ταπεινόν του δωμάτιο η δόξα και ο πλούτος. Αλλά αντί τούτον, εισήρχοντο προς το παρόν, απελπιστικέ την νέες επιστολέ και ο πατήρ του με τας αιωνίας και πολύ φορτικάς συμβουλάς. «Γιατί, παιδί μου, δεν μ' ακούς? Δεν σου είπα πως η δουλειά που κάνεις δεν είναι για την εποχή που ζούμε? Είναι σκληρή εποχή, γεμάτη ανάγκας. Κρίμα στα γράμματα που ξέρεις. Ακόμα δεν έμαθες ότι οι ποιητές δεν περνούν σήμερα στην κοινωνία μας? Σήμερα έχεις χρία να εργαστείς για να ζήσεις. Τι να σου κάνω, πτωχός άνθρωπος είμαι, αν ήμουν τουλάχιστον πλούσιος. Να, δεν παίρνεις παράδειγμα τον αδερφό σου? Και εκείνος ο καημένος δεν θέλει, νομίζεις, να ζει ανεξάρτητα όπως ήθελε του καπνίσει? Αλλά τον βλέπεις που αναγκάζεται να ψοφάει στο γραφείο από το πρωί ως το βράδυ. Αι, το ψωμί τους οι άνθρωποι το βγάζουν σήμερα με υδρότα και με κόπο. Και αυτά που κάνεις εσύ δεν ψωμώνουν, παιδί μου, δεν ψωμώνουν. Τι θέλετε λοιπόν να κάνω? Θέλετε να σας βοηθώ κι εγώ στο γραφείο μια-δυο ώρες την ημέρα? Καθόλου. Αρκεί για αυτή τη δουλειά ο Κίμων. Σου είπα και άλλη φορά. Δώσε εξετάσεις να γίνεις καθηγητής της γαλλικής. Δάσκαλος. Εγώ δάσκαλος. Δεν έχω στο νου μου να θυσιάσω το μέλλον μου. Η τελευταία μεγάλη λέξη απεδίωκε του δωματίου τον πατέρα απέλπιδα. Ενώ ο υιός εστρέφεται προς το παράθυρόν του. Η θέα εκείνη τον παρηγόρη εν πάσα επιδρομή της ανάγκης και της πραγματικότητος. Το ομίλη η θάλασσα με γλώσσαν μαγική, το εγέλα ουρανός μηδία μανθαρίνσεως. Η άβρα το έφερεν ελπίδας και όνειρα, και εκεί μακράν το υποτρέμον και ανούν παραπέτασμα ενός άλλου παραθύρου, εφού προέβαινε συνήθως γλυκία και η αγαπημένη μορφή, το εφαίνετο ως να τον εχαιρέτα και να τον επεφήμει. Και τώρα έπρεπε να κλειστεί δια παντός το παράθυρόν του. Ο Σάκης έκυπτε καλά και επεσκόπητα κάτω. Παρουσιάζεται ο πρώτων οφθαλμών του μία στέγη προσκυμένη την πατρική οικία. Στέγη ακίνδυνος όλος, μικρά, ρυπαρά, με μαυρισμένας εκ του χρόνου και βριοσκεπής κεραμίδας. Ήτο το χαμόσπιτον του γείτονος. Μίαν πρωίαν, δύο-τρεις εργάτε ανήλθον επί της στέγης εκείνης και ήρχισαν να εκτοπίζωσι τας κεραμίδας της. Τι έτρεχεν? Ο οικίσκος κατηδαφίζετο. Ο γείτον εκτελών προαιώνιων πόθων θα ανοίγειρεν εκεί μια νοικίαν υψηλήν, ομότυχον με την ειδικήν του, και το παράθυρόν του θα εφράσετο. Ή το πολύ, ή το μέγα το ανέλπιστον κακόν. Η θέα θα εξυφανίζεται από τον οφθαλμόν του ως μαγική της οπτασία. Θα εστήρευε νέφνης η πηγή πάσης του εμπνεύσεως και παρηγορίας. Η ποίησης και ο αίρος θα τον εγκατέλειπον. Εκλείετο το παράθυρόν του, ταυτόνως να εκλείετο και της ψυχής του το όμα. Ο απελπισμός του το υπαγόρευσε παν μέσον να το σώσει, αλλά το αδύνατον. Το παράθυρον και ούτως και άλλως ή το καταδικασμένο να μετακλείτος. Ό,τι το είπε ο πατήρ του επί του προκειμένου απαρχής, το έβρε πλήρες σκληράς αληθείας μέχρι τέλους. «Έχεις χρήματα να αγοράσεις το πλαϊνό σπιτάκι?
Αυτό μόνον μπορεί να σώσει το παραθυρόν σου, τίποτε άλλο. Αλλά χρήματα δεν έχεις και πρέπει να υποκύψεις. Αν δεν τον αφήσουμε τώρα να κουμβίσει επάνω εις τον τείχον μας, η κακία θα μας μείνει και η ζημία, αν θέλεις. Ο νόμος του επιτρέπει, άμα αφήσει διάστημα ενός μέτρου, να σηκώσει το σπίτι του όσο θέλει, χωρίς να μας ρωτήσει. Τι θα κερδίσεις τότε, σε παρακαλώ? Πρώτον, η θέα σου και έτσι θα καταστραφεί. Δεύτερον, θα ανοίξει από κάτω μας ένα στενό σοκάκι, αποθήκη βέβαια καθαρσιών και εστία μολυσμάτων. Και τρίτον, δεν θα πάρουμε ούτε τα 500 φράγκα που θα μας πληρώσει ο γείτονας ως δικαίωμα ομοτυχίας και αποζημίωση δια το παράθυρον. Η λογική αυτή το ακαταμάχητος. Αφού δεν είχε χρήματα να αγοράσει τον οικίσκον, δια να τον αφήσει πάντοτε όσον ή το χαμηλός, πάσα άλλη προσπάθεια απέβαινε περιττή. Η τύχη τον κατεδίωκε, πλουτίζουσα τον γείτονά του και αφήνουσα αυτόν ακόμη εν την πτωχία. Ας άφηνε τουλάχιστον τώρα τον πατέρα του να ωφεληθεί της περιστάσεως. 500 φράγκα. Αλλά πολύ ολίγων εξετήμων των πλούτων του παραθύρου του. Και αφηρέθησαν εν τούτη σε κεραμίδες της στέγης και κατεδαφίσθη ο οικίσκος και επί των ερυπείων του ερήφθησαν τα θεμέλια της νέας οικίας. Ειμέρε παρήρχοντο, η οικοδομή προχώρη ταχαίως εν θορύβο. Ο Πέτρος χάσας ήδη την ησυχίαν του παραθύρου πριν χάσει την θέαν του. Εδαπάνα το πλήστον της ημέρας κύπτων από αυτού και θεωρών. Όλον εκείνο το σύνολον της ανεγυρωμένης οικίας, η ανυψούμενη τύχη, η κατεργαζόμενη λύθη, εδιασταυρούμενε δοκί, εκλίμακες, εφών ανήρχετο και κατήρχετο μακρά σειρά πέδων με τα πυλοφόρα, τα τεταμένα σχοινία, η σωρή της άμμου και της ασβέστου, εκραυγέ των εργατών, εοδηγία του γείτονος με τη στριγμώδη φωνήν, η κρότη των εργαλείων, όλα το εφαίνοντο ως μια τερατώδης μηχανή θανάτου, ως εν φοβερών θηρίων ανερχόμενων βαθμιδών για να καταβροχθήσει το παράθυρόν του. Το καημένον το παράθυρόν του, ή το έαρ, η άποψης, περιεβάλλετο τα μαγευτικότερα αυτής θέλγητρα, ως ή να καταστήσει ωραιοτέρα στα τελευταίας ημέρας του παραθύρου, νεφίδρια χρυσαυγή προσελάμβανον μυριότροπα σχήματα επί του γαλανού στερεώματος, παρά το κιανούν παραπέτασμα του απέναντι παραθύρου, διημέρευε σχεδόν η ρεμβόδης ερωμένη του ποιητού. Και πόσον αμβρόσιε ενίκτες, πόση της φύσεως η γαλήνη, πόση των άστρων η μαρμαργή, αλλά κάτω το φοβερόν θηρίον ελιθάργη, περιμένων την πρωίαν να εξυπνήσει φοβερότερον. Αχ, το λυπηρόν να κλείεται ούτω το ωραίον παράθυρον και να είναι η ζωή του και να μην υπάρχει κανέν όμοιον εις όλην την λυπήν οικίαν. Επήλθε τέλος πάντων η τελευταία του στιγμή. Μίαν πρωίαν, ενώ από του φρουρίου αντίχουν ιονή πενθύμος η διακεκομένη ήχη της Σάλπιγκος, οι εργάτε πατούντες επί του πρώτου πατώματος της νέας οικοδομής και φθάνοντες ήδη το παράθυρον, είπαν εις τον Πέτρον ότι ήταν ώρα να το ετοιμάσει. Άφωνος εκείνος, τους εβοήθησε να αφαιρέσωσει τα πράσινα δρύφακτα, τα ιαλόφρακτα φύλλα, τα διανθή παραπετάσματα, τας δύο ανθοδόχας του βάθρου. Γυμνός ο κατάδικος, παρεδίδετο εις τους δημίους του. Αλλά όταν ήρχισαν να επιθέτωσει και να συγκολώσουν εντός του τετραγώνου κενού, τας απεχθείς εκείνας πλήνθους, πτωχός ποιητής εξήλθε του δωματίου, φοβούμενος μη κλάψει.
όταν τελείωσε η εργασία επανήλθε. Αντί του φωταυγούς παραθύρου, διεκρίνε το εν μέλλαν τετράγωνον εκπλήνθον, τα κενά των οποίων έφρασεν εκχυλίζον ο υγρός ακόμη πυλός. Οι κρότοι των εργατών οικούοντο ήδη ασθενέστεροι. Το λευκόν παραπέτασμα έκει το χαμέ, ο σημαία αποδοπατημένη. Δεν εφαίνετο τίποτε. Εν σκότος διεχύνετο εντός του δωματίου. Και το σκότος τούτο αισθάνεται ο ποιητής καλύπτων συγχρόνως και την ψυχήν του. Ο έρος και η ποίησης ετάνησαν τα λευκά στον πτέρυγας και απέπτησαν μακράν. Η απογοήτευσης και η θλίψης διαδέχοντο παραυτό το ιδανικόν και την έμπνευσιν. Θα περιορίζεται του λοιπού εις την πνιγυράν θέαν των άλλων παραθύρων, εις τα βρία των στεγών, εις τους μαυρισμένους τείχους των μαγειρίων και των πλυντηρίων. Ορίζον καλώς μα την αλήθειαν, διέ ένα καθηγητήν της γαλλικής. Και ίστατο θεωρών την συμφοράν με όμα ένδακρη, με σκέψεις αλγινάς. Αλέφνης, εν τη ταχεία διαδοχή του λογισμού του, είδεν υπονέαν όψιν το πράγμα. Η καταστροφή εκείνη το ή το εν μάθημα. Το τραύμα, το οποίο η δυνάτη να αποτρέψει εξελίψεως χρημάτων, η απότομος εκείνη έμφραξης, το εφαίνετο ως μία εικόν, εν σύμβολον της κοινωνικής καταθλίψεως, αυτή η ανάγκη το έκλεια κατά πρόσωπον το παράθυρον, με την ωραία άποψη, οσί λέγουσα. Ζήτησε τίποτε πρακτικότερον. Δεν επιτρέπεται σήμερον τόση ιδανικό της. Ιδού ότι δεν έχεις τα μέσα να την διατηρήσεις. Και το λαμπρόν μέλλον προς το οποίο απέβλεπεν ο νέος, βαθμιδόν εσκοτίζετο και κατέρεον υπό την βαρίαν πραγματικότητα ελπίδες του και τα όνειρά του. Έπρεπε να παλινοδήσει. Ο πατήρ του είχε δίκαιον. Ήτο σκληρά η εποχή και πλήρης αναγκών.